Στη λειτουργία δύο σχολείων προσανατολίζει το Δήμος Κομωτινέων μετά την εγκατάλειψη των κτιρίων της παλιάς νομικής και με τη μεταφορά τους στα νέα κτίρια στην Πανεπιστημίουπολη το πολύ σε δύο χρόνια. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας στο σταθμό ο Δήμαρχος Κομωτινέων Γιώργος Πετρίδης σχετικά με το αίτημα των κατοίκων στην περιοχή του Άλσους Πάρκου για ανέγερση νέου μειονοτικού σχολείου, κατέστησε σαφές πως αυτό δεν ανήκει στη σφαίρα ευθύνης του Δήμου. Το αίτημα παλιά αφορούσε με την κατάσταση σε άλλο κτίριο, κάτι που μπορεί να αναλάβει ο Δήμος. Επίσης, ο Δήμος μπορεί να αναλάβει την ανέγερση ενός νέου δημόσιου σχολείου, δεν μπορεί ενός μειονοτικού. Δυστυχώς, οι κάτοικοι έχουν παρασυρθεί από μικροπολιτικές κινήσεις, είτε από αναισία είτε υποβουλημία, υποστήριξε καταληκτικά ο κ. Πετρίδης. Ψυχιατρική κλινική θα αποκτήσει το νέο νοσοκομείο Κομωτινής. Αυτή, ενώ έχει επικαιροποιηθεί η μελέτη για την ένταξη και της νοσηλευτικής σχολής, κάτι που δεν υπήρχε στην παλιά μελέτη του νοσοκομείου. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας στην Ερκομωτινής ο διευθυντής του Σημανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής Γιώργος Φιλιππίδης. Επιπλέον, πρόσθεσε πως το νέο νοσοκομείο θα είναι δυναμικότητας 220 κλινών και θα εκτείνεται σε 26.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι διαδικασίες υλοποίησης του νέου νοσοκομείου προχωρούν με ταχύτητα, καθώς άμεσα θα υπάρξει ένα συμφωνητικό που θα δεσμεύει και τις δύο πλευρές για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του παλιού κτιρίου, ο κ. Φιλιππίδης ανέφερε δύο σκέψεις σε αυτή τη στέγαση υπηρεσιών, εφόσον εξασφαλιστεί η στατική επάρκεια του κτιρίου. Η άλλη σκέψη αφορά σε θέμα μετατροπής του χώρου σε ένα μεγάλο πάρκο. Αυτά όλα θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με όλους τους φορείς και τους πολίτες που θα μπορούν να καταθέσουν την ιδέα τους. Άκρος τιμητική χαρακτήρισε την επικείμενη τριήμερη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Δήμο Ορεστιάδας από τις 23 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, που γίνεται στο πλαίσιο του έτους Καραθεοδωρή για τον τοπικό Δήμο. Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος του Συλλόγου Στέφανος Καθαραθεοδωρής Νέας Βίσσας, Χρήστος Ορμανλίδης. Αυτό δείχνει την σημασία και τη σκέψη του Πατριάρχη για εμάς, σημείωσε ο κ. Ορμανλίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, υπογραμμίζοντας ότι οι προετοιμασίες από πλευράς Δήμου για την τριήμερη φιλοξενία βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Αναφορικά με τα εγγένεια του Μουσείου Καραθεοδωρής στη Νέα Βίσσα, που θα τελεστούν στις 5.30 το απόγευμα του Σαββάτου 23 του μηνός, σημείωσε ότι τα εκθέματα των Καραθεοδωρή θα τοποθετούνται σταδιακά στις ειδικές προθήκες μετά από κατάλληλη επεξεργασία και σχεδιασμό που έχουν πραγματοποιήσει μουσιολόγοι και με αποκλειστική ευθύνη των απογόνων της οικογένειας Καραθεοδωρή. Ένα όραμα χρόνων γίνεται πραγματικότητα, τόνισε ο κ. Ορμανλίδης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το μουσείο θα στεγαστεί στο παλιό πέτρινο δημοτικό σχολείο της Άνω Βίσσας, το οποίο έχει ανακαινιστεί ανάλογα.